Το επεισόδιο αυτό είναι μια προσφορά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και του βιβλίου «Κάτω από το κατώφλι». Τα αισθητηριακά σου όργανα στέλνουν στον εγκέφαλό σου περίπου 11 εκατομμύρια bit πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο. Ο μέγιστος όγκος πληροφοριών που μπορείς να διαχειριστείς συνειδητά είναι περίπου 50 bit το δευτερόλεπτο. Συνεπώς, την πλειονότητα των ερεθισμάτων που λαμβάνεις τη διαχειρίζεσαι χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Αυτόματα, ασυνείδητα. Είναι μάλλον δύσκολο να μιλήσουμε για το ασυνείδητο χωρίς να αναφερθούμε στο μουσάτο ψυχολόγο της καρδιάς μας, Sigmund Freud. Το ασυνείδητο που πραγματεύεται αυτό το βίντεο όμως, το ασυνείδητο της κοινωνικής νευροεπιστήμης, δεν είναι το ασυνείδητο του Freud. Δεν είναι ένα σκοτεινό υπόγειο στο οποίο έχεις καταχωνιάσει τις κοινωνικά μη αποδεκτές ιδέες, τις επιθυμίες και τις ορμές σου, τις οδυνηρές αναμνήσεις και τις απρεπείς σεξουαλικές σου φαντασιώσεις, όπως η επιθυμία σου να σκοτώσεις τον πατέρα σου και να παντρευτείς τη μητέρα σου ή ο φθόνος σου για ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ανδρικού σώματος. Είναι όλες εκείνες οι διεργασίες που το μυαλό σου εκτελεί αυτόματα. Αναπνέεις, προσαρμόζεις τους μύες σου ώστε να μένεις όρθιος, συγκεντρώνεις την όραση και την ακοή σου σε αυτό το βίντεο, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα που σε βομβαρδίζουν, βγάζεις συμπεράσματα για μένα από τη χρειά της φωνής μου και δεν καταβάλεις καμία συνειδητή προσπάθεια για να τα κάνεις όλα αυτά. Για την επιβίωση του ανθρώπου σε ένα τόσο περίπλοκο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ήταν απαραίτητη η ανάθεση πολλών διεργασιών της αντίληψης, της μνήμης, της προσοχής, της μάθησης και της κρίσης σε περιοχές του εγκεφάλου που βρίσκονται εκτός της συνείδησής του. Η συνειδητή σκέψη είναι χρήσιμη αν θέλεις να σχεδιάσεις ένα αυτοκίνητο, αν θέλεις όμως να το αποφύγεις όταν έρχεται κατά πάνω σου, μόνο η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα του ασυνείδητου μπορούν να σε σώσουν. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ασυνείδητου είναι η επεξεργασία των οπτικών δεδομένων. Ένας οργανισμός που βλέπει καλύτερα, τρώει καλύτερα, αποφεύγει τον κίνδυνο αποτελεσματικότερα και ζει περισσότερο. Έτσι, το 1 τρίτο του εγκεφάλου σου είναι αφιερωμένο στην επεξεργασία της όρασης. Ερμηνεύει το χρώμα, εντοπίζει την κίνηση, αντιλαμβάνεται το βάθος και την απόσταση, προσδιορίζει την ταυτότητα των αντικειμένων, αναγνωρίζει πρόσωπα και πολλά άλλα. Η αριστερή φωτογραφία είναι η εικόνα που θα δεις αν η όρασή σου δουλεύει φυσιολογικά. Η δεξιά φωτογραφία όμως είναι η εικόνα που δημιουργείται από τα δεδομένα που πραγματικά λαμβάνουν τα μάτια σου. Ο λόγος που δεν βλέπεις αυτή τη δυσνόητη θολούρα, δεν κοπανάς, τουλάχιστον συνέχεια, πάνω σε αντικείμενα και δεν πέφτεις από γκρεμούς, είναι ότι το μυαλό σου αυτόματα, χωρίς καμία προσπάθεια, επεξεργάζεται τα οπτικά δεδομένα και σου παρέχει μια καθαρή εικόνα. Και όταν το κάνει αυτό, δεν χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα δεδομένα που λαμβάνει μέσω των ματιών, αλλά εμπλουτίζει την εικόνα χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις σου. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι αυτή η εικόνα. Αν και τα τετράγωνα Α και Β έχουν φαινομενικά διαφορετικά χρώματα, στην πραγματικότητα είναι ακριβώς τα ίδια. Τα φωτόνια που φτάνουν στα μάτια σου έχουν το ίδιο μήκος κύματος. Φαίνονται διαφορετικά γιατί το ασυνείδητο μυαλό σου λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει μια σκιά και μια σκακέρα. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικόνα που να βγάζει νόημα. Ακόμα και τώρα που γνωρίζεις πως τα δύο τετράγωνα είναι ίδια, όταν τοποθετούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν μπορείς να αποφύγεις να τα βλέπεις διαφορετικά. Αντίστοιχα παραδείγματα στην ακοή είναι τα υποτιθέμενα υποσυνείδητα μηνύματα στα τραγούδια. Για παράδειγμα, άκου αυτό το απόσπασμα. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει. Παίζοντας το ανάποδα, ακούγεται αυτό. Η ζαϊδά γυρίζει, η ζαϊρώνα παρνίζει. Κατάλαβες τίποτα? Εγώ όχι. Ακαταληπτή ήχη χωρίς κανένα νόημα. Ας το ξανακούσουμε όμως διαβάζοντας ταυτόχρονα την εξής πρόταση. Η ζαϊδά γυρίζει, η ζαϊρώνα παρνίζει. Είμαι σίγουρος πως κάποιες από τις λέξεις, αν όχι όλες, κατάφερες να τις ξεχωρίσεις. Πόσο πιθανό είναι ο στιχουργός να έγραψε προσεκτικά αυτή την πρόταση, ώστε αν την παίξουμε ανάποδα να θυμίζει ελάχιστα πραγματικές λέξεις? Μάλλον καθόλου. Και όμως, τοποθετώντας το ακουστικό απόσπασμα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το ασυνείδητο μυαλό σου κάνει αυτόματα τη σύνδεση. Βρίσκει νόημα εκεί που δεν υπάρχει. Δεν επηρεάζεται όμως μόνο η φυσική αντίληψη από το ασυνείδητο. Όταν διαβάζεις την πρόταση, ο δάσκαλος μαγειρικής είπε ότι θα τους κάνει σάντουιτς, αποδίδεις αυτόματα ένα συγκεκριμένο νόημα στη λέξη κάνει. Αν διαβάσεις όμως ο κανίβαλος είπε ότι θα τους κάνει σάντουιτς, αυτόματα ερμηνεύεις την ίδια λέξη με ελαφρώς πιο ανησυχητικό τρόπο. Αυτή η ερμηνευτική διάκριση μπορεί να σου φαίνεται αστεία. Οι επιστήμονες της πληροφορικής όμως καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να φτιάξουν μηχανήματα που μπορούν να κάνουν το ίδιο. Καθώς ελίσσεται στο κοινωνικό περιβάλλον, το μυαλό σου κάνει ένα σωρό αυθαίρετες συσχετήσεις. Για παράδειγμα, υψηλοί άνθρωποι εκλαμβάνονται ως περισσότερο ηγετικοί και ικανοί. Στην Αμερική, το 58% των αρσενικών διευθυντικών στελεχών είναι τουλάχιστον 1,80, ενώ το ποσοστό του γενικού αντρικού πληθυσμού με αντίστοιχο ύψος είναι μόλις 14,5%. Ο μέσος όρος ύψους των αντρών της χώρας είναι 1,75. Αν ρωτήσεις τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, κανένας δεν θα σου πει πως απέρριψε ή προτίμησε έναν άνθρωπο λόγω του ύψους του. Και όντως, δεν το έκανε, τουλάχιστον συνειδητά.
Συχνό επίσης είναι το λεγόμενο φαινόμενο του φωτοστέφανου. Μια θετική εντύπωση για ένα άτομο μπορεί να σε οδηγήσει σε συμπεράσματα για το χαρακτήρα του. Οι ελκυστικοί άνθρωποι, για παράδειγμα, θεωρείται ότι έχουν και άλλες κοινωνικά αρεστές συμπεριφορές. Ότι είναι δηλαδή πιο ευγενικοί, πιο φιλικοί και πιο έξυπνοι. Και φυσικά αυτό ισχύει και από την ανάποδη. Η γνώμη σου για κάποιον μπορεί να επηρεαστεί από ένα μοναδικό αρνητικό χαρακτηριστικό που φαίνεται να επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Κάθε αντικείμενο και άτομο που συναντάς είναι μοναδικό, αλλά δεν θα μπορούσες να λειτουργήσεις πολύ καλά αν το αντιλαμβανόσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, το ασυνείδητό σου εντάσσει τα πράγματα σε κατηγορίες. Αν δεις μια αρκούδα να τρώει το θείο χιού, όλο το είδος τους αποκτά ξαφνικά κακή φήμη. Αν ξανασυναντήσεις ένα μαλλιαρό ζώο με τεράστια νύχια, δεν θα περιμένεις να δεις αν έχει διάθεση για παιχνίδι. Η τάση της κατηγοριοποίησης υπήρξε εξελικτικό πλεονέκτημα. Ακόμα και σήμερα, μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στον πιλότο και τον επιβάτη του αεροπλάνου, τον υπάλληλο και τον πελάτη του εστιατορίου, τη γιατρό και τους νοσοκόμους και όλους τους υπόλοιπους αγνώστους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε, χωρίς να χρειάζεται συνειδητά να μαντεύουμε από την αρχή το ρόλο του καθενός. Από την άλλη, αν δεν γνωρίζουμε καλά ένα άτομο, το μυαλό μας μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις αλλού, όπως στην κοινωνική κατηγορία που ανήκει, κάτι που συχνά μας οδηγεί σε λαθεμένα συμπεράσματα. Η πρόκληση δεν είναι πώς να σταματήσουμε να κατηγορήσουμε, αλλά πώς να συνειδητοποιήσουμε πότε το κάνουμε με τρόπο που μας εμποδίζει να δούμε το άτομο όπως πραγματικά είναι. Φαντάσου να ζούσαμε σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα ήταν έρμεα των ασυνείδητων προκαταλήψεών τους, κρίνοντας ο ένας τον άλλο βάσει επιφανειακών χαρακτηριστικών όπως είναι το χρώμα του δέρματος, το φύλο ή η εθνικότητα. Εφιαλτικό. Ευτυχώς που δεν ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία. Η φύση της πραγματικότητας, το αν ο κόσμος που βιώνουμε είναι πραγματικός ή μια ψευδαίσθηση, είναι ένα κλασικό ερώτημα της φιλοσοφίας. Στη σύγχρονη νευροεπιστήμη όμως, όλες οι νοητικές προσλήψεις θεωρούνται, κατά κάποιο τρόπο, ψευδαισθήσεις. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μόνο έμεσα, καθώς επεξεργαζόμαστε και ερμηνεύουμε τα πρωτογενή δεδομένα των αισθήσεών μας. Το ανθρώπινο μυαλό είναι ένας επιστήμονας. Δημιουργεί ένα μοντέλο του κόσμου. Και όπως τα επιστημονικά μοντέλα, τα νοητικά μας μοντέλα δεν είναι τέλεια, αλλά είναι επαρκή. Η φύση μας έχει εφοδιάσει με ένα ασυνείδητο μυαλό που παίρνει τα ατελή στοιχεία, χρησιμοποιεί το γενικό πλαίσιο ή άλλες ενδείξεις για να συμπληρώσει τα κοινά, κάνει βάσιμες υποθέσεις και παράγει ένα αποτέλεσμα άλλοτε ακριβές και άλλοτε όχι, αλλά πάντοτε πιστικό. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας, είναι όμως εκείνη που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες μας για επιβίωση. Το επεισόδιο αυτό είναι βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο του Λέοναρντ Μλόντινοφ «Κάτω από το κατόφλι». Ως άνθρωποι, μας αρέσει να πιστεύουμε πως οι αποφάσεις που παίρνουμε προκύπτουν έπειτα από όριμη σκέψη, πως είμαστε, αν όχι απόλυτα, ως επιτοπλίστων λογικά όντα. Έρευνες στην κοινωνική νευροεπιστήμη των τελευταίων δεκαετιών όμως δείχνουν πως ο τρόπος που βιώνουμε τον κόσμο καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τον ασυνείδητο νου. Μια μικρή γεύση για το πως το ασυνείδητο επηρεάζει τη συμπεριφορά σου πήρες από αυτό το βίντεο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, σου προτείνω ανεπιφύλακτα να διαβάσεις το βιβλίο. Είναι ευχάριστο, είναι απολαυστικό και είναι από εκείνα τα βιβλία που όσο τα διαβάζεις, καταλαβαίνεις ότι μακροπρόθεσμα διαμορφώνουν τον τρόπο σκέψης σου. Κάτω από το κατόφλι του Λέοναρντ Μλόντινοφ. Αν το αγοράσεις από το κατάστημα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, έχεις 10% έκπτωση και υποστηρίζεις το κανάλι της Καθημερινής Φυσικής. Αν το αγοράσεις μέσα στις επόμενες 10 μέρες, κερδίζεις δωρεάν έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής εντός Ελλάδας. Τέλος, αν θέλεις να συμμετέχεις στην κλήρωση για 3 αντίτυπα του βιβλίου, συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα πατώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο.